Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, και να σας ευχηθούμε και χρόνια πολλά, Γραμματέα, να είστε γερός και δυνατός. Πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους τους Δημήτριδες και τις Δημητρούλες. Έτσι. Θέλω να ξεκινήσω, πριν πάμε στα εθνικά θέματα για τα οποία σας κάλεσα σήμερα, θέλω να σας παρακαλέσω να μας κάνετε ένα σχόλιο για όσα έγιναν στη Βουλή, αλλά και για το πτωχευτικό νομοσχέδιο και το πώς το βλέπετε. Κυρίως προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε, παρακολουθώντας τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, τελικά με την πρώτη κατοικία τι ακριβώς συμβαίνει. Ποιος εγκατέλειψε την προστασία της και ποιος όχι. Το έγκλημα εξελίσσεται δυστυχώς εδώ και μια δεκαετία από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθένας προωθούσε αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις σε βάρος των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών. Την περίοδο μάλιστα που όλοι λέγανε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ή κατά διαστήματα λέγανε πάρτε δάνεια, θα σας στηρίξουμε κλπ. Κλπ. Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Και βέβαια με το ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησαν χιλιάδες ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, πήγαινε τα ΜΑΤ, χτυπούσε τον κόσμο, έφτιαξε το ως ιδιώνυμο αδίκημα το ζήτημα της αντίστασης κατά των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, και βέβαια έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, φέρνει επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών, όπως καταγγείλαμε και στη Βουλή, βάζει τον ηλεκτρονικό χαφιέ για το φακέλωμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η Νέα Δημοκρατία τώρα συστηματοποιεί τη διαδικασία του προηγούμενου νόμου και του νόμου Κατσέλη, που πρόβλεπε υπολογισμό και της περιουσίας και εκποίηση της περιουσίας. Τώρα προχωρά σε όλα και στα ιδιωτικά χρέη, εκτός από τα χρέη στο κράτος κλπ. Είναι δηλαδή μια συνέχεια τέτοιων αντιδραστικών νομοσχεδίων και προτάσεων από τα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, που δυστυχώς δεν έχει τέλος. Και φυσικά ο συνένοχος εδώ που τα λέμε, κύριε Χατζηνικολάου, στο έγκλημα, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη περίπτωση, προσπαθεί να ρίξει τα βάρη μόνο, ή προσπάθησε με αυτή την πρόταση να ρίξει τα βάρη μόνο στο συνεταίρο, στον άλλο ένοχο επίσης του εγκλήματος, στη Νέα Δημοκρατία, που αρπάζει βέβαια τη λαϊκή κατοικία και περιουσία με το νέο πτωχευτικό κώδικα. Μήπως και ξεχάσει ο λαός, τουλάχιστον αυτό εκτιμώ εγώ, και πέσει στα μαλακά ο ίδιος ο Τσίπρας, η ίδια η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αφού αυτός ουσιαστικά άνοιξε και προώθησε παραπέρα αυτό το έγκλημα. Έρχομαι τώρα, Γραμματέα, στα εθνικά μας θέματα, που είναι και πολύ επίκαιρα. Ναι. Σήμερα έχουμε άλλωστε και τον Λαυρόφ στην Αθήνα. Μετά από πολύ καιρό. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας για αυτή τη συζήτηση που γίνεται για την κόκκινη γραμμή στα 6 ή στα 12 ναυτικά μίλια. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε άμεσα να πάμε σε επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Η κυβέρνηση λέει έχουμε το δικαίωμα αυτό, αλλά θα το κάνουμε όταν και όποτε αυτό είναι εθνικά συμφέρον και όχι σαν παρακολούθημα των προκλήσεων του Ερντογάν. Τι γίνεται με αυτό το θέμα και τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για τον, για το χώρο ανάμεσα στα 6 και τα 12 μίλια. Να πω καταρχήν ότι έχουν τεράστιες ευθύνες και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη τους με τις τοποθετήσεις αυτές, γιατί ο ένας, η Νέα Δημοκρατία, φτάνει να χαρακτηρίζει και εθνικισμό την άσκηση του δικαιώματος που έχει η χώρα, πράγμα που το είπε άλλωστε ο Υπουργός Εξωτερικών, το δήλωσε καθαρά. Ελπίζω να μην εννοούσε αυτό. Ελπίζω να εννοούσε κάτι άλλο. Όλοι ελπίζουμε κάτι, αλλά τέλος πάντων αυτό υπόθηκε, και από αυτή τη σκοπιά θα πρέπει να προσέχουν το τι λένε τα κυβερνητικά στελέχη. Σωστά, ιδιαίτερα σωστά. Αν είναι υπουργοί. Όπως ήταν και απαράδεκτη η κυβερνητική θέση που υπόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, που καθόρισε ως κόκκινη γραμμή τα 6 ναυτικά μίλια των χωρικών υδάτων. Γιατί αυτά όλα αφήνουν περιθώρια, δίνουν άλοθη στις επικίνδυνες κινήσεις του Ερντογάν με το Roots Race, ιδιαίτερα κοντά στο Καστελόριζο. Και βέβαια ο άλλος, ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη μεριά, με μια
κατά την άποψή μας αμφιλεγόμενη και καιροσκοπική θα έλεγα θέση περί επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια μόνο νότια και ανατολικά της Κρήτης εδώ και τώρα, τροφοδοτεί την κλιμάκωση αυτής της έντασης στην περιοχή αυτή την περίοδο. Εμείς θεωρούμε ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια είναι δικαίωμα που απορρέει από τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και ισχύει για κάθε χώρα και για τη χώρα μας. Είναι αναφέρετο δικαίωμά μας. Όμως την ίδια στιγμή τονίζουμε ότι σήμερα δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό, παρότι είναι δικαίωμα κατοχυρωμένο από τη Διεθνή Σύμβαση, να λειτουργήσει υπέρ των λαϊκών συμφερόντων, υπέρ των συμφερόντων της χώρας, ή να λειτουργήσει για παράδειγμα ως πανάκια όπως προβάλλεται για να δώσει απάντηση δήθεν στην τουρκική επιθετικότητα. Αντίθετα πιστεύουμε ότι ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή μπορεί να περιπλέξει ακόμα παραπέρα την κατάσταση, να οξύνει ανταγωνισμούς και αντιθέσεις που βέβαια θα οδηγήσουν σε είναι σε βάρος των λαών όλης της περιοχής. Οι προβλέψεις που κάνετε, και ρωτώ γιατί μπορεί να έχω διαφορετικές απόψεις πολιτικά από τις δικές σας, αλλά πρέπει να σας πω κύριε Κουτσούμπα ότι στα εθνικά θέματα και στα θέματα των διεθνών ισορροπιών τις παραδέχομαι τις αναλύσεις σας και πέφτετε πολύ συχνά μέσα στο τι πρόκειται να συμβεί. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα με την Τουρκία? Η Ευρώπη θα παίξει κάποιο ρόλο σε σχέση με το να συγκρατηθεί ο Γιαλατζή, όπως τον αποκαλώ εγώ, Σουλτάνος, και να μαζέψει τις προκλήσεις του, ή θα τον αφήσουν να συνεχίσει να ανεβάζει το θερμόμετρο επικίνδυνα υψηλά στην Ανατολική Μεσόγειο? Ναι, οπωσδήποτε άλλο η Ευρώπη, άλλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ισχυρά οικονομικά, στρατιωτικά, γεωπολιτικά συμφέροντα με την Τουρκία. Τα βασικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στην άλλη συμμαχία, την Ιμπεριαλιστική Συμμαχία του ΝΑΤΟ, και βεβαίως δεν θέλουν να υπάρξει κανένας κλονισμός της συνοχής αυτής της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ με την Τουρκία, και θέλουν ξανά να συνεργαστούν μαζί της, γιατί έχουν, ξαναλέω, πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, ιδιαίτερα οι ισχυρές χώρες όπως είναι η Γερμανία αλλά και άλλες. Η βασική επιδίωξη του Ερντογάν από ό,τι φαίνεται είναι η άσκηση πίεσης, η συνεχής αυτή προβολή των απαράδεκτων διεκδικήσεων που έχει. Είναι και μια προσπάθεια εμπέδωσης και στην Ευρώπη και στη διεθνή κοινή γνώμη και στις κυβερνήσεις των δικών του αιτημάτων, η κατοχύρωση στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπά, των διεκδικήσεων που έχει και για τα ανταλλάγματα που θεωρεί ότι κάποιοι θα δώσουν και αυτός κάτι θα δώσει, και άρα οι εξελίξεις είναι επικίνδυνες. Ας πούμε, θερμό επεισόδιο μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, οποιαδήποτε στιγμή. Το ζήτημα είναι, κατά την άποψή μας, ποιος θα το χρεωθεί αυτό το θερμό επεισόδιο ή την πολεμική, οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή, και γι' αυτό προφανώς δεν έχει ακόμα γίνει. Άρα λοιπόν για μας το δίλημα δεν υπάρχει δίλημα διάλογος ή εμπλοκή, πολεμική εμπλοκή. Όλοι μιλάνε άλλωστε για διάλογο, και ο Ερντογάν λέει διάλογο και άλλοι λένε διάλογο, όλοι λένε διάλογο. Κάθε φορά το περιεχόμενο του διαλόγου είναι το θέμα. Και βέβαια αυτό το ζήτημα είναι ανοιχτό, γιατί ο Ερντογάν έχει διεκδικήσεις με τη γαλάζια πατρίδα, έχει ανοίξει όλα τα θέματα. Γενικώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στη λογική του διαλόγου, αλλά από τη σκοπιά της υποχώρησης της Ελλάδας σε απαιτήσεις της τουρκικής άρχουσας τάξης, και από αυτή τη σκοπιά ετοιμάζεται, κατά την άποψή μας, όσο γίνεται πιο σύντομα μέσω αυτού του διαλόγου και η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου και άλλες υποχωρήσεις. Γραμματέα, θέλω να ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας η Χάγη μπορεί να αποτελέσει λύση για τις ελληνοτουρκικές διαφορές, και το ρωτώ και με αφορμή την τελευταία ελληνοαλβανική συμφωνία για προσφυγή στη Χάγη για την ΑΟΣ μεταξύ των δύο χωρών στο Ιόνιο.
Ναι, η Χάγη δεν θα λύσει τα προβλήματα κατά την άποψή μας. Καταρχήν σήμερα, και δεν το λέμε μόνο επειδή αυτό είναι όργανο συμφερόντων έτσι όπως έχει γίνει ισχυρών κρατών, δεν υπάρχει καν πλέον η παλιά ισορροπία στο διεθνή σχετισμό δυνάμεων που θα μπορούσε να πει κανείς ότι και έτσι θα ήταν αντικειμενικά να πιέσει σε μια πιο ας την πούμε δίκαιη, πιο ορθή λύση. Θέλει συνυποσχετικό για παράδειγμα με την Τουρκία. Η Τουρκία θα τα βάλει όλα. Χτεσινή δήλωση έχουμε και Τούρκου αξιωματούχου, υπουργού της κυβέρνησης του Ερντογάν, που μιλάει ότι βάζει όλες τις διεκδικήσεις που έχει. Και φυσικά και για την ελληνοαλβανική προσφυγή τώρα στο Διεθνές Δικαστήριο έχουμε ερωτηματικά. Για παράδειγμα, τι θα περιέχει το συνυποσχετικό συγκεκριμένα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, γιατί για να πας στη Χάγη πρέπει να έχεις υπογράψει το συνυποσχετικό. Ήδη, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση έδωσε μειωμένη επίρρεια στα διαπόντια νησιά, εκεί γύρω στην Κέρκυρα, στη συμφωνία με την Ιταλία πριν, για την ΑΟΣ και λοιπά. Και αυτό πλέον αποτελεί προηγούμενο. Και αυτά εκεί έχουν σχέση και με την Αλβανία, με τις διεκδικήσεις ή τέλος πάντων με τις διαφορές που θα πάνε στη Χάγη. Ήδη δηλαδή είχαμε εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στη συμφωνία με την Ιταλία, τουλάχιστον ως προς τα θέματα της αλλοίας. Άρα εδώ είναι ερωτηματικά και από αυτή τη σκοπιά είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι και για το τι θα περιέχει το συνυποσχετικό μεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και ποια θα είναι η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, αλλά και συνολικότερα για αυτό που ονομάζεται Χάγη σήμερα. Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας για την σημερινή επίσκεψη του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών του Λαυρόφ στην Αθήνα, που είναι η πρώτη επαναπροσέγγιση Ελλάδας και Ρωσίας, καθώς το τελευταίο διάστημα είδαμε σφιχταγκαλιασμένες τη Μόσχα και την Άγκυρα. Βέβαια τις τελευταίες εβδομάδες υπήρξαν τα σύννεφα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ναι, και όχι μόνο αυτά τα σύννεφα, έχουν πάντα. Είναι σχέση αγάπης και μίσους συνεχώς. Λυκοφιλία λέτε, λυκοφιλία. Ναι, για να μην ξεχνάμε ότι στη Μαύρη Θάλασσα η Τουρκία κάνει συνεχή στρατιωτικά πολεμικά γυμνάσια και ασκήσεις με το ΝΑΤΟ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ειδικότερα, με τον Αμερικάνικο στρατό κλπ. Και στη Μαύρη Θάλασσα με στόχευση βέβαια τη Ρωσία. Εκεί είναι η γραμμή γενικότερα, που είναι γενικότερη γραμμή του ΝΑΤΟ, της περικύκλωσης της Ρωσίας. Και βέβαια είναι καλό βεβαίως ότι γίνονται επισκέψεις, ανταλλάσσονται απόψεις και η επίσκεψη του Λαυρόφ έχει τέτοια σημασία μετά από πολύ καιρό. Εμείς θα την παρακολουθήσουμε, θα εκτιμήσουμε τα αποτελέσματά της. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι τα τελευταία χρόνια και η Ελλάδα έχει ψηφίσει όλες τις αποφάσεις, έχει συμμετάσχει σε αυτή την απαράδεκτη και επικίνδυνη στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας από το ΝΑΤΟ, κάτι το οποίο βέβαια δεν έχει και καμιά σχέση με τα πραγματικά συμφέροντα ούτε του ελληνικού λαού ως σύνολο, ούτε της Ελλάδας, της χώρας μας. Τώρα, θέλω να κλείσω και με ένα σχόλιο για την πανδημία. Μπορεί να είχαμε συμφωνήσει ότι θα μιλήσουμε για τα εθνικά θέματα, αλλά η πανδημία είναι σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Καταγράφουμε καθημερινά 800 και 900 κρούσματα. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προβλέπει ότι αν τα μέτρα δεν τηρηθούν με επιμέλεια, μπορεί να φτάσουμε και στα 4.000 κρούσματα μέχρι το Δεκέμβρη. Πώς βλέπετε την διαχείριση την κυβερνητική σε όλο αυτό το ζήτημα? Υπάρχει κάτι που θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να γίνει διαφορετικά? Κατά τη γνώμη μου, καλά, δεν εξυπακούει ότι οι εξελίξεις είναι ανησυχητικές και δυστυχώς μάλλον είμαστε ακόμα στην αρχή αυτού του δεύτερου μεγάλου κύματος. Ιδιαίτερα οι εξελίξεις γίνονται ανησυχητικές όταν δεν παίρνονται ουσιαστικά μέτρα, δεν γίνονται προσλήψεις οι απαραίτητες, δεν αναπτύσσονται υποδομές, δεν προχωρούν σε άλλα πιο αυστηρά μέτρα, ιδιαίτερα για δομές που χρειάζονται ειδική ενασχόληση, ειδική βοήθεια και ειδική στήριξη και έλεγχο. Και φυσικά
θεωρούμε ότι δεν είναι λύση ουσιαστική ούτε το ένα μερικό ούτε ένα γενικό lockdown. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι άμεσα τώρα πολλές μαζικές προσλήψεις νοσηλευτών, γιατρών, επίταξη του ιδιωτικού τομέα επίσης υγείας, εξασφάλιση υποδομών, αυστηρά μέτρα σε χώρους δουλειάς όπου βρίσκονται μαζικά άνθρωποι εργαζόμενοι και δουλεύουν σε πολύ δύσκολες και ανθυγιεινές συνθήκες, 8ωρο και βάλε με τις υπερορίες σήμερα. Χρειάζεται αυστηρά μέτρα σε αυτό που έλεγα, σε οίκους ευγυρίας, σε γυροκομεία, σε ευαίσθητες δομές, σε νοσοκομεία, ενίσχυση μέσων μαζικής μεταφοράς. Δεν φτάνουν. Χτες γυρνούσα από τη Βουλή και έβλεπα όλα τα λεωφορεία το βράδυ να είναι τίγκα. Οι άνθρωποι όρθιοι μέσα, καθιστεί ο ένας δίπλα στον άλλον. Και μάσκες που φοράνε δεν καλύπτει αυτό. Ο ένας φταρνίζεται, ο άλλος βγάζει τη μάσκα γιατί θέλει να πιει λίγο νερό ή για να πάρει το χάπι του γιατί είναι γέροντες κλπ. Άρα μην το συζητάμε αυτό. Χρειάζεται αραίωμα των τάξεων τώρα των παιδιών στα σχολεία. Δεν μπορεί να κλείνουν, μας λέγανε ότι κλείναν δίθεν με τις καταλήψεις και με τις κινητοποιήσεις που ζητάγαν αυτό το αίτημα να γίνει πράξη οι μαθητές, και τώρα ένα-ένα τα τμήματα, ένα-ένα τα σχολεία σταδιακά κλείνουν. Πού θα φτάσουμε πάλι? Αν δεν γίνει αραίωμα των τάξεων και με ενίσχυση νέων αιθουσών, μπορούν να βρεθούν αίθουσες σε όλους τους χώρους, μπορούν να βρεθούν καθηγητές, είναι έτοιμοι, περιμένουν στην ουρά, οι αναπληρωτές έστω, χώρια που χρειάζονται μόνιμοι διορισμοί. Άρα λοιπόν, η επίκληση της ατομικής ευθύνης σήμερα όχι μόνο είναι κολοβή όταν δεν συνοδεύεται και από τα απαραίτητα μέτρα εκ μέρους του κράτους, εκ μέρους της κυβέρνησης, αλλά είναι και επικίνδυνη όταν λες τον άλλον εσύ έχεις την ευθύνη. Μέσα σε όλη αυτή τη ζωφερή κατάσταση, μέσα σε όλη αυτή τον προβληματισμό, τη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του, από τα οικονομικά ζητήματα μέχρι τα εθνικά, μέχρι τα θέματα υγείας και ζωής του ίδιου και των παιδιών του. Ευχαριστώ θερμά τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Γραμματέα, χρόνια πολλά, να είστε γερός. Καλημέρα. Να είστε καλά και εσείς. Καλή δύναμη σε όλους.